Λυπούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο κύριος Υφυπουργός δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση. Εμείς καταγράψαμε εξ αρχής ότι οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων πρέπει να καταλογιστούν. Και στη βάση αυτή απορρίπτουμε και καταδικάζουμε την επικείμενη κυβερνητική πρόταση για την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Γιατί δεν είναι μικρή υπόθεση να αναδείξουμε στην πράξη ότι η ΛΑΡΚΟ πληρώνει όλα τα χρόνια πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα και πάνω από αυτό το ποσοστό που πληρώνουν οι άλλες ηλεκτροβόρες επιχειρήσεις. Ή ότι με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας διπλασιάστηκε το τιμολόγιο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εργαζόμενοι ξέρουν καλά ότι είτε πρόκειται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, είτε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μεθοδικά, σχεδιασμένα, προσπάθησαν να υπονομεύσουν και να απαξιώσουν ένα μεγαθύριο στο χώρο του σιδηροδικελίου που είναι η ΛΑΡΚΟ. Επομένως, είναι θέμα πολιτικής και πολιτικής βούλησης. Και το σχέδιο που ετοιμάζεται, κύριε Υφυπουργέ, είναι διαλυτικό. Δηλαδή, στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση, το κλείσιμο της επιχείρησης, στοχεύει να πετάξει στο δρόμο 1.200 εργαζόμενους. Χρησιμοποιείται το επιχείρημα περί της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που επέβαλε πρόστιμο 136 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ξέρουμε ότι την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σχέδιο χρηματοδότησης που αφορά 7 κράτη και κονσόρτσιουμ 17 επιχειρήσεων όπου διέθεσε εκατομμύρια ευρώ. Εσείς οι ίδιοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χρηματοδοτεί μονοπωλιακούς και άλλους όμιλους με τεράστια ποσά. Και στη βάση αυτή αναδεικνύουμε το αίτημα της άμεσης χρηματοδότησης της ΛΑΡΚΟ, τη συνέχιση της λειτουργίας της, την πληρωμή των δεδουλευμένων και την εξασφάλιση των μισθών και όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σε άλλη περίπτωση, δημιουργούνται συνθήκες τραγικές που είναι σε βάρος αυτών των χιλιάδων οικογενειών των εργαζομένων, των εργαζόμενων της στερεάς Ελλάδας, συνολικά της εργατικής τάξης στη χώρα μας. Αυτή είναι η δική σας ανάπτυξη, η ανάπτυξη που υπηρετεί μόνο ένα κριτήριο. Το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους. Και γι' αυτό και από αυτό το βήμα κάνουμε κάλεσμα να μην προχωρήσετε σε αυτό το διαλυτικό σχέδιο. Να μην φέρετε την τροπολογία που ετοιμάζετε. Εμείς συμπαρατασσόμαστε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, με τις χιλιάδες, με τις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που διαδήλωσαν στην Αθήνα στις 25 Γενάρη και διατράνωσαν τη θέλησή τους να παραμείνει σε λειτουργία η ΛΑΡΚΟ, τονίζοντας κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζόμενους τους. Σας ευχαριστώ.